Τα χρόνια και από βουλευτής αντιπολίτευσης μέχρι σήμερα στην ΕΡΤ3 και στις χαλεπές ώρες της ΕΡΤ3. Δεν το ξεχνάμε. Η οποία παρέμεινε ανοιχτή παρά τα 2 χρόνια παρά του Μαύρου. Το μεγάλο πρόβλημα. Τώρα, έρχεστε και στη Θεσσαλονίκη, γιατί υπάρχει και ένα ιδιαίτερο κοινωνικό βάρος και έτσι πρόβλημα είναι σε σχέση με το δικό σας τομέα ευθύνης και τις αρμοδιότητές σας, που είναι το θέμα της αλληλεγγύης. Αυτό είναι και καλό, είναι και κακό. Από τη μια δείχνετε ότι εσείς δείχνετε μια στοργή. Από την άλλη, φαίνεται ότι υπάρχει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα κοινωνικό. Και μιλάω και για παράδειγμα για τα σχολικά γεύματα, τα οποία εγκαινιάζονται και τη Δευτέρα. Και μάλιστα ζεστά. Όχι. Ζεστά. Θα τα πούμε. Καταρχήν, ξέρετε το χθεσινό. Εγκαινίασαμε ένα κέντρο στήριξη εφήβων παιδιών και οικογένειας στο Δήμο Παύλου Μελά. Ποιος το ίδρυσε έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Όχι μία ΜΚΙΟ, ούτε ένα νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, αλλά το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Κεντρικής Μακεδονίας. Δηλαδή, ένας θεσμός δημόσιος. Οι υπάλληλοι μόνοι τους βρήκανε με δωρεές, με θελοντική προσφορά, αλλά και οι ίδιοι οι εργαζόμενοι δούλεψαν φοβερά. Είναι ένα πολύ ωραίο κτίριο. Θα στείλετε, φαντάζομαι, να κάνετε ρεπορτάζ, διόροφο, που δείχνει ότι και το δημόσιο μπορεί. Το δημόσιο μπορεί. Ωραία. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο, πράγματι, εμείς όταν βρεθήκαμε σε αυτή τη θέση, το 2015, όπως θυμάστε, εγώ είχα να αντιμετωπίσω τον πρώτο νόμο που φέραμε της κυβέρνησης, ήταν για την ανθρωπιστική κρίση. 400.000 κάρτες αλληλεγγύης, μια πρώτη ανάσα. Δωρεάν ρεύμα, το θυμάστε, επιδότηση ενοικίου κτλ. Σήμερα ο διάδοχος αυτής της κατάστασης είναι το ΚΕΑ. Κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης, όπως ξέρετε. 615.000 συμπολίτες μας είναι στο ΚΕΑ. Είναι το ΚΕΑ λύση? Το ΚΕΑ είναι ένα καταρχήν επίδομα. Σωστά. Δεν είναι μόνο του. Έχει και πολλές υπηρεσίες. Δηλαδή ο δικαιούχος του ΚΕΑ ταυτόχρονα έχει δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, δωρεάν όλα τα φάρμακά του κτλ. Ταυτόχρονα έχει βάουτσερ για το παιδί του, εφόσον υπάρχει θέση, γιατί το ξέρετε το πρόβλημα των βρεφονηπιακών. Έχει βάουτσερ, δηλαδή δωρεάν το παιδί του στο βρεφονηπιακό. Έχει δωρεάν τρόφιμα, λαχανικά, κρέας κτλ. Από τις 57 κοινωνικές συμπράξεις που φτιάξαμε σε όλη την Ελλάδα, από το ΤΕΒΑ, δηλαδή από τα ευρωπαϊκά χρήματα. Άρα έχει ένα σύνολο παροχών. Και τρίτο και πιο σημαντικό, κατά την άποψή μου, το 10% των δικαιούχων του ΚΕΑ που είναι άνεργοι θα μπουν στην αγορά εργασίας με προγράμματα τα οποία ήδη τρέχει το Υπουργείο και ήδη έχουν απορροφητικότητα από αυτό το 10%. Προγράμματα όμως τέτοια, εξάμεινα 7 μήνες. Όχι, όχι. Όχι κανονικά. Οτιδήποτε ανοίγει. Και εδώ προσέξτε ένα άλλο πρόβλημα. Πριν μπείτε σε αυτό, αν με επιτρέπετε, δεν θα ήταν επιτυχία ναι, να δημιουργείς, ενώ προσπαθείς να φέρεις την ανάπτυξη, να δημιουργήσεις θέσεις εργασίας, να μειωθεί η ανεργία, για να πηγαίνει στη δουλειά ο μπαμπάς, να έχει τα λεφτά, να παίρνει τα μακαρόνια για να ταΐζει το παιδί, για να μην χρειάζεται να παίρνει το σχολικό γεύμα? Γιατί δεν θα περιμένει στην επόμενη ζωή μέχρι τώρα. Κυρία Αμπιέρη, αφήστε το σχολικό γεύμα προς στιγμή. Δεν όχι, είναι όχι. Το σχολικό γεύμα πολιτική απλά για τη φτώχεια. Με κάτι άλλο. Να μου πείτε πέρυσι πώς ήταν στα σχολικά γεύματα. Σωστά. Και αν φέτος μειώθηκαν οι ανάγκες για να είναι κάποιος στο σχολικό γεύμα. Για μένα αυτό θα ήταν επιτυχία. Που κυρία Βιέρη, βρήκε δουλειά. Πολύ ωραία τα λέτε, αλλά προσέξτε τώρα, κάνετε ένα λάθος που γίνεται συχνά. Της αρέσει πολύ και της αντιπολίτευσης να τα λέει σχολικά συσίτια αυτά. Να λέει τα συσίτια. Όταν οι περισσότεροι από τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που πηγαίναν στα κολέγια, όσοι πηγαίναν στα κολέγια, τρώγανε στα ιδιωτικά σχολεία πάντα το μεσημέρι. Τη δεκαετία του 60 το πρόλαβα και στο δημόσιο υπήρχε. Εμείς ξεκινήσαμε πράγματι πειραματικά πέρυσι, αρχές 16 εννοώ και μετά, αρχές 16 και μετά το συνεχίσαμε. Ξεκινήσαμε πιλωτικά σε πολύ βαριά χτυπημένες γειτονιές τα σχολικά γεύματα. Τι είναι το σχολικό γεύμα όμως? Είναι ένα ζεστό φαγητό, τα παιδιά τρώνε όλα μαζί, δημιουργείται μια άλλη ατμόσφαιρα. Τι είδαμε? Είδαμε ότι το σχολικό γεύμα γινόταν ένα γεγονός το οποίο στις μετρήσεις που έκανε το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο σε αυτά τα πρώτα σχολεία που πήγαμε, γιατί μετά ήρθαμε στη Θεσσαλονίκη, όπως ξέρετε, με εντολή του Πρωθυπουργού, με εξαγγελία του Πρωθυπουργού.
άλλαξε εντελώς σχολική συμπεριφορά. Είχαμε δηλαδή μία μείωση της ανταγωνιστικότητας και των καυγάδων μέσα στο σχολείο. Ήταν πιο κοινωνικά τα παιδιά. Και μία αύξηση, το οποίο είναι το πιο συγκλονιστικό για μένα, τουλάχιστον που είμαι εκπαιδευτικός, μία αύξηση της σχολικής απόδοσης. Κατόπιν αυτού αποφάσισε ο Πρωθυπουργός ότι αυτό θα γίνει θεσμός για το δημόσιο σχολείο. Ανεξάρτητα αν έχεις φαγητό στο σπίτι, ναι, όχι. Ναι, βεβαίως. Ναι. Γιατί εμείς, κυρία Αβγέλη, θέλουμε το 19 στα αντίμετρα, εφέτος, στη Θεσσαλονίκη, τον Οκτώβριο, όταν θα τελειώσει ο μεγάλος διαγωνισμός, ο διεθνής που κάνουμε για τα σχολικά γεύματα, 130.000 γεύματα θα δώσουμε το 17 τώρα και μετά. Από πότε θα ξεκινήσει αυτό? Τον Οκτώβριο, όπως ήταν η εξαγγελία του Πρωθυπουργού. Θα δώσουμε σε όλη την Ελλάδα κάθε μέρα, κάθε μέρα, σε 120.000 παιδιά. Το 19 με τα αντίμετρα θα δώσουμε 500.000, το μισό πληθυσμό του Δημοτικού και του Γυμνασίου. Δηλαδή θα γίνει θεσμός κρατικός πια τα σχολικά γεύματα. Δεν είναι μια ιστορία τώρα της φτώχειας. Τώρα η επιλογή πώς είναι, σε περιοχές που είναι λίγο πιο εργατικές? Με τρεις συντελεστές, ναι, πάμε στις περιοχές και για τη Θεσσαλονίκη, μια και είμαστε εδώ, 38.000. Η οποία παραφάει και το μεγαλύτερο κομμάτι τη κοινωνική στουργίδα και φροντίδα από ό,τι κατάλαβα. Και όχι, ναι, το μεγαλύτερο κομμάτι. Νομίζω ότι έχουμε αντικειμενικά κριτήρια. Πάμε με δείκτες φτώχειας και ανεργίας. Λόγω αυτού. Ναι, ναι. Και πάμε με δείκτες φτώχειας και ανεργίας παντού. Επίσης, θα ανοίξουμε 400 νέους παιδικούς σταθμούς, κυρίως βρεφικούς. Πάλι με εντολή του Πρωθυπουργού. Φέρνουμε το 19 πιο μπροστά, γιατί όπως ξέρετε, στην Ελλάδα υπάρχουν 2.800 παιδικοί σταθμοί. Και εξυπηρετούσαν όταν εμείς αναλάβαμε 70.000 νηπιά. Βέβαια, επειδή μιλάτε για τους σταθμούς, έχω μια γειτόνιση, η οποία είναι μια οικογένεια που εργάζεται μόνο άντρας με δύο παιδιά, πληρεί τις κοινωνικές προϋποθέσεις αυτές για να πάει το παιδί στον παιδικό και δεν το παίρνουν γιατί είναι λίγες οι θέσεις. Ακριβώς αυτό λέω. Μόλις αυτό είπα. Ναι. Είπα ότι ενώ στην Ελλάδα. Ακριβώς αυτό είπα. Ναι, και τα βάτσερ που έχει πολύ, ναι, δεν μπορούν να πάνε. Είπα ότι εμείς παραλάβαμε μία κατάσταση και ξέρετε γιατί κρυβόταν η κατάσταση. Διότι ήταν μόνο για την εργαζόμενη γυναίκα. Δηλαδή, αν ήσουν άνεργος, αν ήσουν φτωχός, οτιδήποτε, δεν έπαιρνες βάουτσερ. Δεν έπαιρνες δηλαδή δωρεάν είσοδο του παιδιού σου. Εμείς λοιπόν λέμε λύθηκε ότι αυτό, λύσαμε αυτό το κομμάτι, το θέσω, αλλά όπως καταλαβαίνετε, η ζήτηση είναι πολύ μεγάλη για δωρεάν είσοδο στους βρεφονηπιακούς. Ναι, αλλά αυτό εξαρτάται τους Δήμους να εφαρμόσουν, να υλοποιήσουν αυτό. Καλούμε, θα καλέσουμε πολύ σύντομα τους Δήμους για τη νέα χρονιά, δηλαδή μέσα στο 18 θα ανοίξουμε 400 νέες βρεφονηπιακές μονάδες. Τις χρηματοδοτεί το κράτος. Και το 2019 με τα αντίμετρα θα ανοίξουμε άλλες 1.800. Μη γελάτε. Δεν γελάω. Τέσσερις φορές εδώ θα είμαστε. Τέσσερις φορές είπατε τη χρονιά 2019. Και δεν σας διακόψω ούτε την πρώτη ούτε δύο φορές είπα. Τέταρτη είναι. Για γιατί πουθενά να το πάω τώρα. Είπα, τη μία είπα για τα σχολικά γεύματα όχι, και τη δεύτερη για τους βρεφονηπιακούς. Θα μείνω πάλι σε δύο φορές. Στο 19, στο 19 κρατάω. Γιατί πρώτη του 19 θα πάμε στις μειώσεις των συντάξεων. Που είναι μια συμβατική υποχρέωση. Έτσι είναι, κυρία Αβγέρη. Που έχει άμεση σχέση με αυτό, με το δικό σας πάλι τομέα ευθύνη, συντάξεις. Κυρίως ηλικιωμένα άτομα. Οι παππούδες και οι γιαγιάδες συντηρούν πάρα πολλές οικογένειες. Όλο ήδη δυσκολεύονται πάρα πολύ, δηλαδή να κρατήσουν τα παιδιά, τα εγγόνια τους, με τα φροντιστήριά τους όσο μπορούν να στερηθούν ή με το φαγητό. Σιγά σιγά θα συντηρούν και τα παιδιά τους. Αν τους κόψουν. Όχι σιγά σιγά, συντηρούν και τα παιδιά. Κυρίως, εντάξει, αν έχουν και ένα μισθό, τα βάζουν κουτσά στραβά. Αδόκιμος όρος. Τι θα γίνει το 19 αν μειωθούν και οι συντάξεις? Θα αυξηθούν τα σχολικά γεύματα? Είναι μια συζήτηση την οποία την έχουμε κάνει νομίζω και εσείς εδώ πολλές φορές. Ξέρετε πολύ καλά ότι ποιο κομμάτι των συντάξεων θα επηρεάσει και ποιο δεν θα επηρεάσει. Άρα δεν είναι μια συζήτηση, οι συντάξεις όλες θα κοπούνε. Είναι μια λάθος πληροφόρηση και τρομοκρατία λιγάκι εν μέρη που γίνεται προς το λαό. Δεν είναι όλοι λοιπόν που θα κοπούνε. Τα λεφτά τα οποία θα εξοικονομηθούν συνολικά θα ξαναγυρίσουν σε αυτές τις οικογένειες το περισσότερο, όχι στην κυρία Αβγέρη προσωπικά,
που μπορεί να έχασε 50 ευρώ ή όχι, αλλά γενικά στο στρώμα το οποίο έχει χτυπηθεί από την κρίση. Αυτό που συντηρούν οι παππούδες. Γιατί όταν θα έχει να πάει το παιδί του, το εγγονάκι του στο βρεφονηπιακό, όταν θα έχει το σχολικό γεύμα, όταν θα έχει 600.000 οικογένειες θα χρηματοδοτηθούν με 600 εκατομμύρια νίκη. Όταν θα έχει... Αυτό που σας λέω είναι πάρα πολύ σημαντικό. Οικογένειες οι οποίες είναι στο νίκη ή είναι με δάνειο. Όταν λοιπόν ένα σύνολο πακέτο το οποίο το λογαριασμό της πρόνοιας τον ανεβάζει 780 εκατομμύρια εγώ παρέλαβα μόλις πήρα το χαρτοφυλάκιο αυτό. Σήμερα το έχουμε διπλασιάσει το λογαριασμό. Ένα λογαριασμό που και τους καιρούς της Ευμάρειας ήταν ο τελευταίος σε όλη την Ευρώπη. Παραμένει όμως ασπιρίνη. Και μισό λεπτό, ασπιρίνη δεν είναι όταν τετραπλασιάσουμε το λογαριασμό. Και δεν είναι ασπιρίνη όταν θα δοθούν στην ελληνική οικογένεια 2,5 δις. Όχι, καλό είναι αυτό. Δεν λέω. Καλό είναι αυτό. Απλά δεν θέλω να το λάβετε τόσο λαϊκισμό. Δεν είναι μόνο να βοηθάμε μόνο έτσι. Νομίζω ότι όταν την οδηγείτε έτσι τη συζήτηση, πραγματικά χάνουμε τη μεγάλη εικόνα. Θα ήθελα λίγο. Και πολύ περισσότερο χάνουμε την εικόνα μιας οικονομίας η οποία έχει αρχίσει. Εγώ το κατανοώ. Παρόλο που το αντίκρισμα. Σημασία δεν έχει να πείσετε εμένα. Σημασία έχει να πείσετε αυτόν που έχετε. Λοιπόν, ούτε εγώ συγκαταλέγω με αυτούς που θα πληγούν με τις συντάξεις. Δεν είμαι εγώ συνταξιούχος. Καλά, θα ήθελα να ρωτήσω. Αυτό λέω, δεν είναι προσωπικό το θέμα. Για παράδειγμα, στο ζευγάρι των ηλικιωμένων που παίρνει γύρω στα 500 ευρώ σύνταξη. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλές τέτοιες περιπτώσεις. Θα φέρετε τον κύριο, Πετρόπουλο που τα ξέρει όλα όχι, αυτά καλά. Σε σχέση και θα σας τα πει αναλυτικά, διότι δεν νομίζω ότι. Δεν αναφέρομαι στο συνταξιοδοτικό. Δεν νομίζω ότι αυτός παίρνει 500 ευρώ σύνταξη θα φυγεί η σύνταξή του. Δεν το νομίζω. Αλλά επειδή δεν είμαι η κατάλληλη, για να μην τύχει και πω κάτι που δεν είναι σωστό. Θα φέρετε το σωστό άνθρωπο. Θα μπορέσει να αισθανθεί ασφάλεια αυτό το ζευγάρι των ηλικιωμένων ανθρώπων. Γι' αυτό σας λέω, κυρία Γέρι, όταν θέλετε νούμερα, θα φέρετε τον αρμόδιο υπουργό και θα τα πείτε τότε αναλυτικά αυτά τα νούμερα. Για να πούμε τα δικά μας νούμερα. Αναπηρικά επιδόματα. Βεβαίως. Λοιπόν, εμείς λέμε ότι, και το είπα και στη Βουλή προχθές, ξέρετε ότι στη Βουλή προχθές ψηφίσαμε ένα νόμο για τους ανάπηρους, ο οποίος χαιρετίστηκε από όλο το αναπηρικό κίνημα με μεγάλο ενθουσιασμό, διότι ακριβώς αλλάζει την καθημερινότητά τους σε πάρα πολλά επίπεδα και ανοίγει δυνατότητες. Αυτός είναι ο νόμος που ψηφίσαμε. Συγχρόνως ψηφίσαμε και διάφορες διατάξεις για το αν καθυστερούν στα ΚΕΠΑ και δεν είναι... Η πετιότητή του, οι καθυστέρηση προφανώς δεν είναι, να μην του κόβεται η σύνταξη που μέχρι δηλαδή, εκεί. Ένα που του λείπει ένα πόδι που πρέπει σίγουρα να περνάει από επιτροπή. Μισό να λεπτό. Το πόδι. Για να έρθουμε λοιπόν, να έρθουμε, λοιπόν στα αναπηρικά επιδόματα, έχω μείνει κατάπληκτη, διότι προβάλλεται αυτό το θέμα από τις εφημερίδες και τα μίντια τον τελευταίο καιρό, σχεδόν σαν να γίνεται μια επίκληση προς τους δανειστές. Τι θέλω να πω. Δεν εννοώ ότι κάνετε εσείς. Ναι, όχι, μα και εγώ γι' αυτό το ανέφερα. Τι θέλω να πω. Δεν έχουμε μνημονιακή υποχρέωση να κόψουμε κανένα αναπηρικό επίδομα. Καμία τέτοια μνημονιακή υποχρέωση. Τι έχουμε. Έχουμε να εξορθολογήσουμε όλο το σύστημα. Δηλαδή αυτό που είπατε μόλις. Τι κάνω γι' αυτό. Μέσα στα διάφορα τις δυσκολίες που έχουμε, είχαμε και μια ευτυχία. Μας δώσανε, στο δικό μας χαρτοφυλάκιο δηλαδή, τον εναπομείναντα ΟΓΑ, το μισό αν θέλετε περίπου ΟΓΑ, 150 υπάλληλοι. Σκεφτείτε ότι όλη και όλη η πρόνοια είναι 54 υπάλληλοι, για να καταλάβετε πόσο μεγάλο δώρο είναι αυτό. 150 υπάλληλοι λοιπόν... Τους πήρατε με μετάταξη στο πόδι. Όχι, δεν πήραμε τίποτα. Είναι στον ΟΓΑ. Ο ΓΑ αυτός όμως που έμεινε, οι 150 υπάλληλοι που δεν πήγε στον ΕΦΚΑ, ο υπόλοιπος πήγε στον ΕΦΚΑ, θα αναλάβει όλα τα προνοιακά επιδόματα. Από το ΚΕΑ, κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης, μέχρι τα αναπηρικά, έχει ήδη τα οικογενειακά και πάλι λέγονται. Άρα δεν θα όλα τα επιδόματα. Εντά. Τι θα κάνουμε. Προσέξτε. Θα αναδιοργανώσουμε όλο το σύστημα ΚΕΠΑ, ακριβώς για ώστε τέτοιου είδους ατέλειες επιτροπές και προβλήματα να διορθωθούν. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο. Θα κάνουμε ηλεκτρονικό όλο το σύστημα, κοινό σύστημα, και στα ΚΕΠΑ και στον ΟΓΑ. Τι σημαίνει αυτό.
ο ανάπηρος θα υποβάλει ηλεκτρονικά όλη την ιστορία. Δηλαδή δεν θα πηγαίνει να κάνει φακέλους, να μαζεύει τα χαρτιά από τους γιατρούς. Να τα πηγαίνει στο Δήμο. Ο Δήμος να τα στέλνει στο ΚΕΠΑ. Το ΚΕΠΑ να του λέει πότε να πάει. Το ΚΕΠΑ να βγάζει όταν βγάζει την απόφαση. Δεν τελειώνει αυτή η ιστορία. Τι μου ζήτησαν εμένα οι ανάπηροι από την πρώτη μέρα που πήγα σε αυτό το Υπουργείο και που τους το υποσχέθηκα. Μου ζήτησαν να πληρώνονται τα επιδόματά τους την ίδια μέρα κάθε μήνα, ενώ σήμερα, όπως ξέρετε, τη μία πληρώνεται από το ένα Δήμο όταν βγάζει ο Δήμος τα αποτελέσματα και λέει, ας πούμε, σήμερα άκουγα χτες το Δήμο Αθηναίων. Πλήρωνε χτες τα σήμερα το οπότε Δήμο Μενεμένης. Ρωτάνε, πότε... Οπότε αυτό ναι, δημιουργεί. Αυτό είναι εξορθολογισμός. Εξορθολογισμός δεν σημαίνει ντε και καλά κόψιμο. Είναι αυτό που λέμε ο εξορθολογισμός. Μάλιστα. Είναι διαφάνεια. Όλοι πρέπει να ξέρουν να ακριβώς πάμε λίγο έτσι και, στα πολιτικά και κυρίως στην ομιλία. Έχω όμως να πω και συγγνώμη, ωραία. Ένα με τις υιοθεσίες είναι ένα θέμα. Ναι. Τώρα θίξατε, κύριε Παπαγρηγοριού, ένα πολύ καυτό θέμα. Είχα δεσμευτεί από την πρώτη στιγμή, το εξήγηλε και ο Πρωθυπουργός όταν ήρθε στο Υπουργείο, τον επόμενο μήνα βγάζω στη διαβούλευση ένα νόμο για την υιοθεσία και αναδοχή. Αυτό πρέπει να το διαβάσετε σε συνδυασμό με το ότι ψήφισε η Βουλή εχθές, προχθές, την μετατροπή του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, ΣΚΛΕ, σε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. Τι σημαίνει αυτό? Ποιο είναι το πρόβλημα των αναδοχών και υιοθεσιών? Το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχουν κοινωνικοί λειτουργοί στον πρωτοβάθμιο και δευτεροβάθμιο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης. Δεν υπάρχουν στα ιδρύματα και μία έκθεση μπορεί να κάνει και 5 χρόνια και 4 χρόνια. Αυτό θα το λύσουμε με το γεγονός ότι κάναμε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου το ΣΚΛΕ και εκεί θα πιστοποιηθούν πια κάτι σαν τους ορκωτούς λογιστές. Καταλαβαίνετε, έχει 10.000 μέλη το ΣΚΛΕ, οπότε θα μπορούν να κάνουν πάρα πολύ γρήγορα αυτό. Αλλά δεν θα είναι μόνο αυτό, περιμένετε. Αυτό λόγω των κοινωνικών συνθηκών που έχουν δημιουργηθεί τα τελευταία 10 χρόνια. Έχει αυξηθεί ο αριθμός των παιδιών που χρειάζονται βοήθεια, που δεν μπορούν να τους δώσουν οι γονείς ή τα άμεσα συγγενικά τους πρόσωπα, που χρειάζονται μια βοήθεια από ένα ίδρυμα ή από κάποια δομή. Αν έχουμε τέτοιους αριθμούς, αν έχουν αυξητική τάση, τάση μείωσης. Κυρία Βιέρη, τώρα μου δίνετε μια μεγάλη ευκαιρία, δεύτερη ευκαιρία. Ανοίξαμε πριν τις 30 Αυγούστου, πριν 10 μέρες, μια πλατφόρμα ηλεκτρονική για πρώτη φορά πάλι στην Ελλάδα, που πάλι το ψήφισε νόμο η Βουλή, για να το κάνουμε αυτό, όπου θα καταγράψουμε τα 1.500 ιδρύματα, κυρία Βιέρη, γιατί αυτό ήταν το κοινωνικό κράτος στην Ελλάδα, ιδρύματα και επιδόματα. Γιατί θα σας πω ποια είναι η διαφορά, τι άλλο κάνουμε εμείς. Λοιπόν, 1.500 ιδρύματα, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, όπου έχουν παιδιά, έχουν ηλικιωμένους, έχουν ανάπηρους. Το κράτος δεν ξέρει πόσα έχουν. Εκεί θέλω λοιπόν, να και πάνω ακριβώς, αυτά, μπορείτε να απαντήσετε δεν συνολικά ξέρει με αφορμή πόσα έχουν. Και το τελευταίο περιστατικό ενός κυρίου που ήταν υποκτήτης. Πάρα πολλά περιστατικά. Για το πιο χοντρό αυτό που είναι και μια περίπτωση που κρατά πάρα πολλά χρόνια από τα τέλη της δεκαετίας του 60. Ένας άνθρωπος που ήταν ιδιώτης, μάλιστα είχε βραβευτεί, είχε ανοίξει μια δική του ιδιωτική δομή. Αυτές είναι 1.500. Πώς ελέγχονται αυτά? Μισό λεπτό. Πώς ελέγχονται αυτές οι δομές? Ακούστε με. Ναι. Μπορείς να ανοίξεις ένα φιλανθρωπικό σωματείο με κάποιους κανόνες. Έτσι. Από εκεί και ύστερα, αν δεν πιστοποιηθείς στο Υπουργείο Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σε εμάς, μέσω του ΕΚΑ, δεν έχει το Υπουργείο την δυνατότητα να παρεμβαίνει. Τότε πώς λειτουργεί? Έχει ο πρώτος και ο δεύτερος βαθμός αυτοδιοίκησης. Όταν είναι όλα υποστελεχωμένα. Πώς θέλετε να γίνει? Πάλι ένας κοινωνικός λειτουργός, κάποιος πρέπει να πάει εκεί και να κάνει τον έλεγχο. Λοιπόν, δεν αυτό... το κλείνεις? Προτιμάς να λειτουργεί και να λες, Η Βουλή λοιπόν αποφάσισε ότι όλοι αυτοί θα εγγραφούν online, θα έχουμε μια δυναμική πλατφόρμα που βλέπουμε κάθε μέρα πόσα παιδιά μπαίνουν, πόσα βγαίνουν. Γιατί δεν μπορεί να μπαίνει το παιδί και να το κρατάνε 25 χρόνια μέσα, κυρία Αβιέρη. Ποιο είναι το πρόβλημα? Εδώ τα ιδρύματα νομίζουν ότι πρέπει να κρατάνε το παιδί 15 χρόνια, 20 χρόνια και να μην το δίνουν για υιοθεσία και αναδοχή. Δεν είναι δυνατόν να έχουμε εμείς στο Υπουργείο νεαρά ζευγάρια να κλαίνε
να έρχονται και να κλαίνε σε μένα και να μου λένε δεν, βρίσκω, δεν μου δίνουν ένα παιδί να υιοθετήσω ή να είμαι ανάδοχη μητέρα. Είναι αυτό και να τα κρατάμε μέσα στα ιδρύματα. Τι είναι τα παιδιά για να τα κρατάμε μέσα στα ιδρύματα. Αυτό που αναλαμβάνουν να προσέχουν τα παιδιά. Θα ελέγξουμε τα πρώτον, θα ελέγξουμε. Θα ξέρουμε πώς είναι εθελοντές, τι ειδικοτήτων, πόσο είναι το μόνιμο προσωπικό. Ποια είναι η περιουσία, ποια είναι τα έσοδα. Πώς διοικείται αυτός ο οργανισμός, το ψήφισε η Βουλή και είπε ότι αν σε 3 μήνες δεν εγγραφούν όλοι, θα τα κλείσουν. Ναι. Λοιπόν, αυτό είναι τεράστια σημασία και άρα στο τέλος χρονιάς εγώ θα έχω για πρώτη φορά τον ηλεκτρονικό χάρτη όλων των ιδρυμάτων και θα μπορούμε να φέρουμε ένα νόμο για όλα αυτά είναι τα ιδρύματα. Νόμου, είναι θέμα, είπατε, είναι νόμοι, θέμα νόμου. Δεν έχετε και κόσμο. Δεν υπήρχε, ναι. Σας είπα όμως πώς θα αντιμετωπίσουμε το θέμα των κοινωνικών λειτουργών. Πρέπει να ελεγχθούν αυτοί. Θέλω δύο κουβέντες για να μην το ξεχάσουμε. Ένας που μπαίνει άδεια και τηρεί τώρα τις προϋποθέσεις, νομίζω ότι πρέπει να ελέγχεται. Αν όχι κάθε μήνα, κάθε χρόνο. Έτσι είναι. Εμείς σας είπαμε θα το ελέγχουμε online. Δηλαδή κάθε μήνα θα βλέπουμε την είσοδο-έξοδο και το τι κάνει. Θέλω όμως να σας πω, αν είναι αυτά πράγματι, αυτά που κάνουμε στο Υπουργείο Κοινωνικής Αλληλεγγύης, το δικό μου χαρτοφυλάκιο, τότε καλά θα έπρεπε να μας αντιμετωπίζετε, κυρία Βιέρη, με αυτό που είπατε. Εσείς, κυρία Φωτίου, κάνετε καλά πράγματα, μεγάλες είναι οι ανάγκες, αλλά τι να κάνουμε. Δεν είναι αυτό η δουλειά μου. Ξέρετε ποια είναι η κατηγορία. Η δουλειά μου θα σας πω. Ούτε στέργει άγγελο κακών ειδήσεων, γιατί εντάξει, ο δημοσιογράφος γίνεται κακός, αλλά οφείλει να το. Είναι σαν αυτό να υπάρχει φτώχεια. Και να υπάρχει και η διαχείριση της φτώχειας, αυτό το τσάκι έχει βάθεια, δηλαδή, για να γι' αυτό, να γι' αυτό σας λέω, ίσως για να δεν σας είναι. Πιο κομμουνιστικά και πιο αριστερά, αυτό που λέει το ΚΚΕ. Εξαλείφω τις κοινωνικές συνθήκες, καλά. Εκμετάλλευσης και όλα εντάξει, αυτά και εντάξει, τελείωσε. Το ΚΚΕ θα ήθελε να αφήσουμε και τους ανθρώπους, αν είναι για να επαναστατήσουν στο να πεθάνουν εντωμεταξύ. Ξέρω εγώ το έχω πει αυτό στη Βουλή, αλλά δεν είναι εκεί το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι αυτή τη στιγμή αυτό που κάνουμε την επαναθεμελίωση του κοινωνικού κράτους. Το κοινωνικό κράτος δεν αφορά τους φτωχούς. Για να εξηγηθούμε. Αφορά εσάς, αφορά εσάς, αφορά όλους μας. Τι κάνουμε αυτή τη στιγμή. Κάνουμε 2 καινούριους πυλώνες και επαναθεμελιώνουμε, στην πραγματικότητα θεμελιώνουμε κατά την άποψή μου το κοινωνικό κράτος. Τι δηλαδή. Το ένα είναι ένα δίκτυο, πυραμιδοειδές. 250 κέντρα κοινότητας είναι στη βάση του, στη μέση 13 περιφερειακά παρατήρια και πάνω το Υπουργείο. Νέα διεύθυνση ιδρύσαμε. Όλο αυτό έχει ένα γεωπληροφοριακό σύστημα. Ήδη λειτουργούν 100 κέντρα κοινότητας. Τι κάνουν αυτά. Κάνουν ότι πας με το ΦΠΑ σου ή με το ΆΜΚΑ σου και σου λένε όλα σου τα δικαιώματα. Τι επιδόματα μπορείς να πας, πού να πας το παιδί σου στο βρεφονιπιακό αν υπάρχει, πού να πας για την ανεργία του γιου σου ή ο γιος σου. Δηλαδή μπορεί να δικαιούμαι εγώ ένα προνοιακό επίδομα. Μπράβο. Και να μην το ξέρω. Βεβαίως, κυρία Βιέρη. Και όχι μόνο αυτό, αλλά όλες τις υπηρεσίες και όλα τα προγράμματα. Τι τρέχει στη Μενεμένη. Από τοπικά αυτό πότε προγράμματα. Τελείως. Σήμερα σας είπα, λειτουργούν 100 κέντρα κοινότητες και χτες που ήμουν στον Παύλο Μελά, μου είπε ο Δήμαρχος, εμείς κυρία Υπουργέ, τα ανοίξαμε τα κέντρα κοινότητες. Ο ένας βραχίωνας είναι αυτός. Ο δεύτερος είναι ο ΓΑ. Όπως καταλαβαίνετε, συστήματα τα οποία για πρώτη φορά τα συνδέσαμε όλες τις βάσεις της δεδομένων του κράτους. Και αφού συμβαίνουν όλα αυτά, γιατί διαμαρτύρεται ο κόσμος έξω από το Γιάννης Βελίδης. Πιστεύω ότι ο κόσμος καλά κάνει να διαμαρτύρεται, ακόμη και αν καταφέρουμε να ξεπεράσουμε όλα τα μεγάλα προβλήματα, το ότι οι λαοί πάντα διεκδικούν καλύτερες συνθήκες. Για μένα, που είμαι στην αριστερά πάντα, θεωρώ ότι αυτός είναι ο βασικός μοχλός. Αν ο ίδιος ο λαός πάντα δεν διεκδικεί καλύτερες συνθήκες, τότε δεν προχωράνε οι καταστάσεις. Είναι πολύ πιο δύσκολο από ό,τι το περιμένατε, αυτό που βρίσκεται μπροστά σας. Αυτό που περιμένατε. Σε σχέση με αυτό που ήσασταν εκτός κυβέρνησης. Κοιτάξτε, το να έχεις μια καθημερινή πραγματικότητα η οποία είναι ασφυκτική πολλές φορές, σίγουρα είναι δύσκολο πράγμα. Όμως, από την πρώτη μέρα, εγώ προσωπικά, αλλά και όλοι οι συνεργάτες μας στο Υπουργείο, δεν χάσαμε τα κουράγια μας. Είμαστε εδώ, στην πιο δύσκολη ώρα της Ελλάδος και σήμερα πια έχουμε μια αίσθηση ότι αλλάζει το τοπίο. Νομίζω ότι ναι, μεν
οι δείκτες δεν λένε τίποτα στο λαό, γιατί περιμένει να το δει στο καθημερινό του τραπέζι, στο σπίτι του κτλ. Αλλά η καθημερινότητα θα τη δει, κυρία Αβιέρη. Σιγά σιγά, βήμα μήμα. Γι' αυτό προσπάθησα να σας βάλω την καθημερινότητα, είναι... γιατί και εσείς έχετε κόσμο και η ίδια προσωπικά το βιώνετε. Λοιπόν, και σε μια γειτονιά ζούμε και οι ίδιοι έχουμε και τα οικογενειακά μας προβλήματα. Και το τι, στο τέλος, να σας πω ένα ζωρίζεται πράγμα. Το ποιος είναι ψεύτης στο τέλος. Και θα περάσει, πιστεύω, η Νέα Δημοκρατία και ένα δεύτερο σοκ όλη αυτή την εποχή. Έχει περάσει ήδη ένα. Αυτό που έλεγε, κατέρευσε όλη η ιστορία του εκλογές-εκλογές. Τώρα θα καταρρεύσει και η ιστορία ψεύτες-ψεύτες. Διότι όταν θα αρχίσει στην καθημερινότητά του να το βλέπει ο κόσμος, τότε δεν υπάρχει δυνατότητα να διαφύγουν από το μονολεκτική αντιπολίτευση που κάνουμε. Θα είμαστε και του χρόνου εδώ τέτοια μέρα, καιρό για να τα λέμε και να κάνουμε και αυτή την αποτίμηση. Και αν είμαστε και τυχαίροι, μπορεί να είμαστε και εκτός μνημονίου. Και εκτός μνημονίου, οπότε... να κάνουμε και αυτή. Δεν είναι θέμα τι είπε πέρυσι ο Τσίπρας. Εντάξει, άμα πάνε όλα καλά. Και τι θα πει φέτος και είναι θέμα πώς θα παλέψουμε όλες αυτές τις καταστάσεις. Μπορείτε να σας πω για αγαπημένο φαγητό στη Θεσσαλονίκη, να γίνω προβοκατόρισα. Είναι τα γεμιστά, φαντάζομαι, δεν είναι. Χρήματα σας έφερα από τον Παξέ, έτσι, φρέσκα, φρέσκα και βιολογικά. Να τα... Πολύ χαίρομαι που για λόγους διάφορους με συνδέει ο κόσμος με τα γεμιστά. Ένα πολύ αγαπημένο φαγητό των Ελλήνων. Εσείς και τα ντολμαδάκια της Μαρίκας είναι, ξέρετε. Τα γεμιστά ναι. Της... Νομίζω ότι είμαστε λίγο διαφορετικές, να μου επιτρέψετε. Εκείνη ήταν σύζυγος πολιτικού, εγώ είμαι πολιτικός. Υπάρχει μια μεγάλη σας διαφορά. Σας ευχαριστούμε πολύ για το χρόνο. Πρέπει να αποχωρήσετε και εσείς πολύ. Να πάτε στο Ιωάννης Βελής. Πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε. Με 17 Σεπτεμβρίου. Η Κίνα συναντάει την Ελλάδα. Η επιχειρηματικότητα την εκπαίδευση. Η ενέργεια τη μηχανοκίνηση. Ο πολιτισμός την καινοτομία. Η ψυχαγωγία τη γαστρονομία. 82η ΔΕΘ. Συνδέει ανθρώπους, επιχειρήσεις, πολιτισμούς. 82η ΔΕΘ. Στηρίζει το Σύλλογο Όραμα Ελπίδας. Οργάνωση Χελέξπο.